We've known you long enough to know what it's like. The early mornings. The whatever the weather. The pests. The weeds. Diseases. The demands of the crops. The shops. Rising expectations. Tightening regulations. Growing populations. Putting food on everyone's table. Caring about nature and the land. And what you leave behind for future generations. No wonder we think farming is the biggest job on earth. No wonder it's getting bigger. So, what can we do to help? Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε στην παρουσίαση για το νέο σύστημα παραγωγής στην καλλιέργεια του ρυζιού, το Provisia. Στόχος της σημερινής μας συνάντησης είναι να μοιραστούμε μαζί σας πληροφορίες σχετικά με την καλλιέργεια του ρυζιού, τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει ο ρυζοκαλλιεργητής, αλλά και τις ολοκληρωμένες λύσεις που του προσφέρει η BASF. Η γεωργία αλλάζει και εμείς είμαστε εδώ με καινοτόμες και συνδυαστικές λύσεις, υποστηρίζοντας μία από τις σημαντικότερες δουλειές στον κόσμο. Ας ξεκινήσουμε με τον Βασίλη Γούναρη, που βρίσκεται στα γραφεία της BASF στην Αθήνα. Αγαπητοί συνεργάτες, καλησπέρα. Σας καλωσορίζω και εγώ στη σημερινή παρουσίαση της νέας τεχνολογίας Provisia για την καλλιέργεια του ρυζιού. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που τη φετινή χρονιά προσθέτουμε στο χαρτοφυλάκιό μας πόρους ρυζιού της τεχνολογίας Provisia με στόχο να δοθεί λύση στο πρόβλημα του κόκκινου ρυζιού. Πρόκειται για μια καινοτομία που σε συνδυασμό με τους πόρους της καταξιωμένης τεχνολογίας Clearfield μπορεί να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής και διαχείρισης της ανθεκτικότητας των ζυζανίων. Η γεωργία αλλάζει και απαιτεί συνδυασμούς λύσεων και καινοτομία από το σπόρο έως τη συγκομιδή. Λύσεις που διευκολύνουν και ενισχύουν τους παραγωγούς και που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της βιομηχανίας. Στην BASF νιώθουμε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια κάθε φορά που προσθέτουμε εργαλεία στα χέρια των παραγωγών που λύνουν σημαντικά προβλήματα του κλάδου. Σας αφήνω να γνωρίσετε το Provisia. Καλή διαδικτυακή μας συνάντηση. Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Τώρα θα μεταφερθούμε σε μία συζήτηση με τον καθηγητή αγροτικής πολιτικής, κύριο Κωνσταντίνο Μάτα. Ο κύριος Μάτας έχει πραγματοποιήσει σειρά ερευνών στην Ελλάδα που αφορούσαν σε διάφορες καλλιέργειες, ανάμεσα στις οποίες και το ρύζι. Στη συζήτησή μας, αναφερθήκαμε στη σημασία της καλλιέργειας του ρυζιού στον ελληνικό παραγωγικό τομέα. Πάμε να τη δούμε. Κύριε Μάτα, πείτε μας λίγα λόγια για την εξέλιξη της καλλιέργειας του ρυζιού στην Ελλάδα. Από το 1960 υπάρχουν στατιστικά στοιχεία και παρακολουθούμε την εξέλιξη. Στην εξέλιξη θα δούμε ότι υπάρχουν διακυμάνσεις. Μπορεί να έχουμε δηλαδή χρονιές που η παραγωγή ήταν μεγάλη ή εκτάσεις μεγάλες ή μικρές. Τα τελευταία χρόνια, αν πάρουμε από το 18-19 και μετά, ίσως και πιο μπροστά, έχει ισορροπήσει σε υψηλά επίπεδα, σε αρκετά υψηλά επίπεδα. Να υπολογίζουμε έτσι χοντρά-χοντρά ότι γύρω στα 300.000 στρέμματα, μπορεί να είναι 290.000 στρέμματα, και πάνω από 250.000 τόνους, που για τη χώρα μας είναι μεγάλη παραγωγή. Άρα η παραγωγή στην Ελλάδα είναι αρκετά σε υψηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες. Είναι σε... Αν λάβουμε υπόψη την έκταση που έχουμε και την παραγωγή, η καταστρέμα παραγωγή είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Αυτό σημαίνει ότι με όλες τις επιπτώσεις, με όλα τις συνέπειες αυτής της υψηλής παραγωγικότητας. Ποια είναι η σημασία της καλλιέργειας του ρυζιού για τον αγροτικό τομέα στην Ελλάδα? Ναι, η σημασία της καλλιέργειας είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα έλεγα. Πρώτα-πρώτα, σαν καλλιέργεια, πηγαίνει, καλλιεργείται σε εδάφη υποκατάκληση. Έχουν νερό και δεν μπορούν ούτως ή άλλως να τα κάνουν άλλο. Άλλη καλλιέργεια, να χρησιμοποιήσουν άλλη καλλιέργεια. Ναι. Επίσης, μπορεί να εκμεταλλευτούν αλατούχα εδάφη που έχει η Ελλάδα.
Επομένως, έχουμε μια καλλιέργεια η οποία δίνει αρκετό εισόδημα, αρκετή παραγωγή και αξιοποιεί εδάφη τα οποία διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να τα αξιοποιήσουμε. Πείτε μας λίγα έτσι στοιχεία για την οικονομική σημασία τουρισμού στην Ελλάδα. Ναι, πολύ, πολύ συνοπτικά δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι είναι από τις λίγες καλλιέργειες, είναι από τις καλλιέργειες που λέω εγώ μικρές καλλιέργειες, αλλά με μεγάλη σημασία στη χώρα, από άποψη έκτασης και προϊόν. Να σκεφτείτε ότι η καλλιέργεια αφήνει στους παραγωγούς γύρω στα 50 εκατομμύρια κάθε χρόνο, αλλά δεν είναι μόνο η παραγωγή, είναι μια ολόκληρη αλυσίδα. Εάν υπολογίσουμε όλους που εργάζονται στην αλυσίδα και όλα τα εισοδήματα με τις πολλαπλασιαστικές συνέπειες, μιλάμε περίπου για μισό δις κάθε χρόνο. Ένα πολύ μεγάλο. Πάρα πολύ. Σκεφτείτε, μεγάλο. Κάνουμε μεγάλο θόρυβο και λέμε μία επένδυση μισού δισεκατομμυρίου, η οποία γίνεται μια φορά. Αυτή γίνεται κάθε χρόνο και απασχολούνται 10.000 άνθρωποι. Αν αύριο κάποιος κάνει μία επένδυση και εργάζονται 1.000 άτομα, θα πούνε «Α, 1.000 άτομα θα εργάζονται 1.000». Και όμως εργάζονται 7 με 10.000 άνθρωποι. Άρα και η κοινωνική σημασία της καλλιέργειας είναι πολύ σημαντική. Όλη η κοινωνικο-οικονομική είναι πολύ σημαντική. Πείτε μας λίγα λόγια για το παγκόσμιο εμπόριο, πώς αυτό διαμορφώνεται, ποιες είναι οι χώρες οι σημαντικές που εξάγουν. Η παραγωγή μεγάλη είναι στην Νότιο Ανατολική Ασία. Μπορεί να είναι το Πακιστάν, η Ταϊλάνδη, η Καμπότζη. Το ξέρουμε όλοι, τρέφονται με ρύζι. Ας μην ξεχνάμε ότι το 50% του πληθυσμού, σαν κύρια τροφή, έχει το ρύζι. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό. Εμείς εξασφαλίζουμε τη δικιά μας, τις δικές μας ανάγκες σε κατανάλωση και εξάγουμε κιόλας. Αυτό σημαίνει ούτε έλλειμμα έχουμε και παίρνουμε και κάποια χρήματα, κάποιο συνάλλαγμα. Ασφαλώς εισάγουμε κιόλας, έτσι. Ασφαλώς μικρές ποσότητες, αλλά τις εισάγουμε. Συνήθως είναι πιο φθηνές, αλλά και η ποιότητα όμως δεν είναι σαν την υλική ελληνική. Έχει πολύ καλή ποιότητα. Άρα στην Ελλάδα είμαστε σε θέση να συνδυάσουμε και το κομμάτι της απόδοσης, αλλά και το κομμάτι της ποιότητας. Ναι, μπορούμε να δώσουμε και εξαγωγικό προσανατολισμό, όπως θα δούμε, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα του σημερινού εμπορίου. Ποιες είναι κάποιες από τις κύριες προκλήσεις για σας που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η καλλιέργεια τουρισμού ή βλέπετε μελλοντικά? Έχετε δίκιο. Όπως όλες οι καλλιέργειες και το ρύζι αντιμετωπίζει προκλήσεις. Είναι κάποιες προκλήσεις οι οποίες είναι γενικές που λέμε. Η διαχείριση από άποψη συντελεστών παραγωγής. Για μένα προσωπικά, πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζουμε τις προσκλήσεις πρώτα-πρώτα γρήγορα. Ναι, είμαστε στην εποχή της ταχύτητας. Ναι, οι εξελίξεις τρέχουν πλέον παγκοσμίως. Αυτό το ξεχνάμε πολλές φορές. Λέμε ναι, μένα, αλλά εάν μείνεις τελευταίος, έχασες που λένε το παιχνίδι. Και ο ανταγωνισμός πλέον είναι παγκόσμιος. Επομένως πρέπει γρήγορα τις προσκλήσεις. Η μεγαλύτερη για μένα πρόκληση είναι, πρώτα-πρώτα για μένα είναι η τεχνολογική εξέλιξη. Πρέπει να υιοθετήσουμε τεχνολογικές εξελίξεις. Διότι ένα από τα προβλήματα τα μεγαλύτερα που έχουν σήμερα η παραγωγή είναι το θέμα των ζυζανίων. Και ειδικά το κόκκινο ρύζι, χωρίς να είμαι στις λεπτομέρειες ειδικός, αλλά είναι ένα το οποίο θα σου το πούνε η παραγωγή. Όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν ή και πιθανόν άλλα προβλήματα στο μέλλον με την τεχνολογική εξέλιξη. Η τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματά μας πάρα πολύ καλά. Και το δεύτερο για μένα πάλι είναι και η πιστοποίηση, που δεν το δίνουμε σημασία. Η πιστοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πιστοποίηση από το σπόρο μέχρι την παραγωγή. Ζούμε στην εποχή της πιστοποίησης. Ώστε να έχει και το τελικό προϊόν μια προστιθέμενη αξία. Το δένω τώρα και με αυτά που μας είπατε προηγουμένως όσον αφορά τις εξαγωγές και ότι μπορούμε με κάποια βήματα να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη αξία στο εξαγώγημό μας προϊόν. Και πρέπει να ανιχνεύεται, όπως ξέρουμε, και η πιστοποίηση. Άρα κρατάω δύο μεγάλες προκλήσεις που μπορεί να μας βοηθήσει η τεχνολογία, το οποίο έχει να κάνει με το κομμάτι της διαχείρισης ζυζανίων. Και το δεύτερο κομμάτι που είναι πώς στο μέλλον μπορούμε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη υπεραξία στο ελληνικό ρύζι, που είναι το κομμάτι της πιστοποίησης ακριβώς, το χωράφι αυτό μέχρι πιστεύω, και στο το ράφι. Θα ωφελήσει όλους την αλυσίδα. Και η αλυσίδα, νομίζω, η τεχνολογική εξέλιξη, νομίζω,
ότι είναι πιο εύκολη στο ρύζι, διότι υπάρχει μια πολύ καλά οργανωμένη αλυσίδα και η μεταποίηση που μπορεί εύκολα να περάσει στον παραγωγό και η παραγωγή είναι αρκετά εύκολη στην υιοθέτηση τεχνολογιών. Η παραγωγή του ρυζιού είναι καινοτόμη, θέλουν πιο καινοτόμη. Ναι. Έτσι, καινούριο. Έτσι νομίζω δηλαδή από την έρευνα που έκανα, αυτή η εντύπωση μου δόθηκε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μάτα. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Μάτα. Μέσα από τη συζήτηση γνωρίσαμε καλύτερα την καλλιέργεια. Κατανοήσαμε τη σπουδαιότητά της, αλλά και τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Στο τέλος της παρουσίασης θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε και τα δικά σας σχόλια και ερωτήματα. Κρατήστε σημειώσεις και στείλτε μας τις ερωτήσεις σας με μήνυμα στο Zoom. Ας υποδεχτούμε τώρα στο στούντιο της Σοφίας Γιώγα και του Δημήτρη Σέρβη για να μας μιλήσουν για την αξία της χρήσης ποικιλιών με γενετική ανθεκτικότητα σε ζυζανιοκτώνα. Καλησπέρα Σοφία. Καλησπέρα Δημήτρη. Καλησπέρα Μαριάννα. Καλησπέρα σε όλους. Σήμερα έχουμε τη χαρά να σας παρουσιάσουμε το νέο σύστημα παραγωγής ρυζιού Provisia, τη νέα τεχνολογία της BASF για τη διαχείριση των αγροστοδών ζυζανίων και ιδιαίτερα του κόκκινου ρυζιού. Η διαχείριση των ζυζανίων στον Οριζόνα είναι απαιτητική και έχει πολλές προκλήσεις. Δημήτρη, ποια είναι η ανάγκη που οδήγησε τους ερευνητές της BASF στο σχεδιασμό της λύσης Provisia? Η ανάγκη της καταπολέμησης του ζυζανίου κόκκινου ρυζιού, άγριου υποείδους πολύ κοντά γενετικά με το καλλιεργούμενο είδος Oryza sativa, έδωσε την όθηση για τη διαφοροποίηση σειρών με γενετική ανθεκτικότητα σε ζυζανιοκτώνα, αφού κανένα ζυζανιοκτώνο δεν θα μπορούσε να είναι εκλεκτικό στην καλλιέργεια και να καταστρέφει συγχρόνως το ζυζάνιο με τα φυτρωτικά. Πώς φτάσαμε στις ποικιλίες με γενετική ανθεκτικότητα σε ζυζανιοκτώνα? Ανθεκτικές ποικιλίες ρυζιού σε ζυζανιοκτώνα της ομάδας ημιδαζολινών αναπτύχθηκαν πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2001 με 2005 από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Λουιζιάννα, χρησιμοποιώντας συμβατική γενετική με τη βοήθεια ethyl methane sulfonate και παρουσία του ζυζανιοκτώνου imazethapyr για την επιλογή ανθεκτικών βιότυπων. Αργότερα, το 2011, επιλέχτηκαν με φυσική και τυχαία επιλογή σε αδιαφοροποίητο κάλο σωματικών κυττάρων σπόρων ρυζιού και παρουσία του ζυζανιοκτώνου Cycloxidim, κύτταρα που έφεραν την κυτοσολική μετάλλαξη Y1781L και αναγεννήθηκαν στη συνέχεια φυτάρια, τα οποία έφεραν γενετική ανθεκτικότητα στο αγροστοδοκτώνο. Ακολούθησε μια δεκαετία πειραματισμού με υποψήφιες ποικιλίες και διαφορετικούς τρόπους εφαρμογής του ζυζανιοκτώνου Cycloxidim. Οι προκλήσεις για τη διαχείριση των ζυζανίων στην καλλιέργεια του ρυζιού είναι πολλές και απασχολούν ιδιαίτερα τους καλλιεργητές ρυζιού. Ειδικά η διαχείριση του κόκκινου ρυζιού είναι εξαιρετικά δύσκολη και έχει σημαντικές επιπτώσεις στην απόδοση των καλλιεργιών, παράγοντες που το καθιστούν το πιο επιζήμιο ζυζάνιο στο ρύζι. Ας δούμε τώρα μια συζήτηση για το κόκκινο ρύζι και γιατί αυτό θεωρείται το πιο δύσκολο στην αντιμετώπιση του. Κώστα, ποια ζυζάνια απασχολούν ιδιαίτερα τους καλλιεργητές ρυζιού? Τα σημαντικότερα ζυζάνια στην καλλιέργεια του ρυζιού με βάση την πυκνότητα και συχνότητα εμφάνισής τους, όπως επίσης τη ζημιά που προκαλούν στην καλλιέργεια, καθώς και τη δυσκολία αντιμετώπισής τους, είναι το κόκκινο ρύζι, η μοχρίτσα και η μοσχοκύπερη. Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθιστούν το κόκκινο ρύζι ως το πιο επιζήμιο και δύσκολο στην αντιμετώπιση ζυζάνιο? Η δυνατότητα εξάπλωσής του, λόγω της ανταγωνιστικής του ικανότητας σε σχέση με το καλλιεργούμενο ρύζι, όπως και η ικανότητά του να αντιπαρέχεται με επιτυχία πολύ καλύτερα από το καλλιεργούμενο ρύζι βιωτικές και αβιωτικές καταπονήσεις. Επίσης, η έλλειψη ζυζανιοκτώνων εκλεκτικών που εφαρμόζονται στο ρύζι για να καταπολεμήσουν το κόκκινο ρύζι και η εξέλιξη γενετικών βιοτύπων κόκκινου ρυζιού σε μία εκλεκτικά ζυζανιοκτώνα δημιουργούν προβλήματα στην αντιμετώπιση του. Είναι κατανοητό επομένως ότι το κόκκινο ρύζι πρακτικά είναι ρύζι. Ακριβώς. Άρα, όποιο ζυζανιοκτώνο θα έλεγχε αποτελεσματικά το κόκκινο ρύζι θα ήταν μη εκλεκτικό στο καλλιεργούμενο ρύζι. Πολύ σωστά. Πού οφείλεται η μεγάλη ποικιλομορφία στους πληθυσμούς κόκκινου ρυζιού? Οφείλεται σε παγκόσμιο επίπεδο στη δυνατότητά του να κάνει υβριδισμό με το καλλιεργούμενο ρύζι, όπως επίσης και σε φυσικές μεταλλάξεις. Οι διεργασίες αυτές επομένως προκαλούν διαφορετικούς πληθυσμούς κόκκινου ρυζιού με μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα του καλλιεργούμενου ρυζιού. Ναι, Σοφία, ακριβώς. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του κόκκινου ρυζιού που του προσδίδουν τόσο μεγάλη ικανότητα εξάπλωσης και προσαρμογής έναντι του καλλιεργούμενου ρυζιού? Η φαινοτυπική του πλαστικότητα, η γενετική παραλλακτικότητα, η ικανότητά του να επιβιώνει και να προσαρμόζεται καλύτερα από το καλλιεργούμενο ρύζι,
Επίσης, δύο χαρακτηριστικά που του βοηθούν να εξαπλώνεται και να επιβιώνει είναι ο λίθαργος των σπόρων του, καθώς και η αποκοπή τους από τη φόβη. Ο λίθαργος είναι μια ιδιότητα του σπόρων του κόκκινου ρυζιού που δεν επιτρέπει να φυτρώσουν ταυτόχρονα όλοι οι βιώσιμοι σπόροι. Αυτό πρακτικά τι σημαίνει? Ότι δεν μπορούμε να καταπολεμήσουμε το κόκκινο ρύζι σε μια καλλιεργητική περίοδο, είτε με μηχανικά μέσα, είτε με χρήση ανιοκτόνου. Φυσικά, η αποκοπή των σπόρων από τη φόβη βοηθάει πάρα πολύ στην εξάπλωσή του στον αγρό. Σωστά. Επομένως, αυτά τα χαρακτηριστικά ουσιαστικά κάνουν το κόκκινο ρύζι ικανότερο να επιβιώνει με επιτυχία κάτω από τις διάφορες περιβαλλοντικές καταπολεμήσεις. Δυστυχώς, ναι. Τώρα, ποιες είναι οι επιπτώσεις του κόκκινου ρυζιού στην απόδοση της καλλιέργειας? Το κόκκινο ρύζι θεωρείται παγκόσμια ως το πιο ανταγωνιστικό ζυζάνιο στην καλλιέργεια του ρυζιού. Πειράματα και μελέτες έχουν δείξει ότι έστω και μερική παρουσία φυτών κόκκινου ρυζιού μειώνει δραματικά την απόδοση της καλλιέργειας. Συγκεκριμένα στη Βόρεια Ελλάδα έχουν γίνει πειράματα και έχουν δείξει ότι η παρουσία 40 φυτών κόκκινου ρυζιού ανά τετραγωνικό μέτρο μείωσε την απόδοση της καλλιέργειας από 46 έως και 59% ανάλογα με την ποικιλία που έγινε ο πειραματισμός. Κώστα, μπορείς να μοιραστείς μαζί μας κάποιες πρακτικές για την αποτελεσματικότερη διαχείριση της καλλιέργειας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του κόκκινου ρυζιού? Η πρώτη και βασικότερη πρακτική είναι η χρήση πιστοποιημένου σπόρου, απαλλαγμένου από σπόρους κόκκινου ρυζιού. Αυτή είναι η βάση για να ξεκινήσουμε οποιαδήποτε διαχείριση κόκκινου ρυζιού στην καλλιέργεια. Από εκεί και πέρα, αν μπορούσα να συνοψίσω άλλες πρακτικές, θα έλεγα ότι ο σχολαστικός επιμελής καθαρισμός των μηχανημάτων κατεργασίας του εδάφους ή συγκομιδής πριν από κάθε νέα εργασία, η έγκαιρη ταυτοποίηση και χειρονακτική απομάκρυση φυτών κόκκινου ρυζιού από τον αγρό, η χρήση χοινοδιαβρέκτη με ζανιοκτόνο glyphosate και τέλος η μηχανική κοπή ταξιανθιών φοβών κόκκινου ρυζιού από τον αγρό για να αποφύγουμε ενδεχόμενο τίναγμα των σπόρων. Μάλιστα. Και αντίστοιχα, ποιες μέθοδοι προτείνονται για μια αποτελεσματική ζανιοκτονία? Η ψευδοσπορά είναι μια τέτοια μέθοδος. Από εκεί και πέρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα προσπαρτικό μη εκλεκτικό ζανιοκτόνο εδάφους 20-25 μέρες πριν από την εκτιμόμενη ημερομηνία σποράς καλλιέργειας. Αμυψισπορά με άλλες καλλιέργειες όπως το βαμβάκι ή το καλαμπόκι, όπου είναι δυνατό, αλλά χρήση ζανιοκτώνων διαφορετικού τρόπου δράσης από αυτά που χρησιμοποιούμε στο ρύζι. Και τέλος, ένα πολύ σημαντικό προς τη φαρέτρα μας είναι η χρήση ποικιλίων με γενετική ανθεκτικότητα σε μη εκλεκτικά ζανιοκτώνα, όπως είναι οι ποικιλίες Clearfield που χρησιμοποιούνται με το ζανιοκτώνο Imazamox και οι ποικιλίες Provisia που χρησιμοποιούνται με το ζανιοκτώνο Cycloxidine. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, Σοφία. Βλέπουμε, επομένως, πόσο σημαντικό είναι να παρέχουμε αποτελεσματικές λύσεις για τη διαχείριση του οριζόνα και ιδιαίτερα για το πρόβλημα του κόκκινου ρυζιού. Το σύστημα παραγωγής Provisia είναι η πρόταση της BASF που έρχεται να ενισχύσει τους παραγωγούς ρυζιού. Σοφία, θα ήθελες να μοιραστείς μαζί μας κάποιες περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό? Ναι, Δημήτρη, φυσικά. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής που περιλαμβάνει το σπόρο και το κατάλληλο ζυζανιοκτόνο. Πιο συγκεκριμένα, το σύστημα περιλαμβάνει ποικιλίες ρυζιού με τεχνολογία Provisia, που έχουν γενετική ανθεκτικότητα στο Cycloxidine, και το ζυζανιοκτόνο Veresta, που είναι ειδικά σχεδιασμένο για το ρύζι. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας Provisia? Το σύστημα παραγωγής Provisia προσφέρει άριστη καταπολέμηση σε αρχικά στάδια του κόκκινου ρυζιού, της μουχρίτσας και άλλων αγροστοδών ζυζανίων, ακόμη και των ανθεκτικών στα ALS ζυζανιοκτώνα. Σε συνδυασμό με το σύστημα παραγωγής Clearfield, το Provisia καθιστά δυνατή την εναλλαγή των μεθόδων καταπολέμησης των ζυζανίων και την καλύτερη διαχείριση των καλλιεργειών. Επίσης, συμβάλλει στην απομάκρυνση του κόκκινου ρυζιού και στην παράδοση ενός ομοιόμορφου και υψηλής ποιότητας σπόρου στο μήλο. Με υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας, δίνει περισσότερες επιλογές για αειφορική διαχείριση των ζυζανίων και προσοδοφόρα παραγωγή ρυζιού. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε μία συζήτηση της τεχνικής ομάδας της BASF σχετικά με τη νέα ποικιλία Provisia PVL-024 και το ζυζανιοκτώνο Veresta. Οι συνάδελφοι θα μοιραστούν μαζί μας την εμπειρία τους από τους πειραματικούς και αποδεικτικούς αγρούς και τη δουλειά που έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Και μην ξεχνάτε να μας στέλνετε τις ερωτήσεις σας στο Zoom. Καλλιόπη, πότε ξεκίνησε ο πειραματισμός με την τεχνολογία Provisia στην Ελλάδα? Το 2014 ήταν η πρώτη χρονιά δοκιμών του συστήματος Provisia. Τα επόμενα χρόνια έτρεξαν πειράματα για την έγκριση του Veresta.
Το Verest είναι το ζυζανιοκτώνο με το οποίο συνδυάζεται το σύστημα Provisia. Πες μας λίγα λόγια για το Verest και τι έχει δείξει ο πειραματισμός στην Ελλάδα. Από ό,τι έχουμε δει με τον πειραματισμό του Verest στην Ελλάδα, για να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, πρέπει να ακολουθήσουμε συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης. Υποχρεωτικά πρέπει να γίνουν 2 εφαρμογές. Κρίσιμος παράγοντας είναι το στάδιο του ζυζανίου και η στενή παρακολούθηση από το παραγωγό. Άρα είναι σημαντικό το ζυζάνιο να το πιάσουμε νωρίς. Εννοώντας, Μαριάννα, να είναι πριν το αδέλφωμα το ζυζάνιο και πριν κλείσει η καλλιέργεια. Γιατί στον δεύτερο ψεκασμό, ό,τι ζυζάνιο έχει μείνει από την πρώτη εφαρμογή, θα πρέπει το ψεκαστικό διάλειμμα να πιάσει το ζυζάνιο, ώστε να έχουμε το άριστο αποτέλεσμα. Άρα έχουμε 2 παράγοντες, Καλλιόπη, που εδώ είναι σημαντικοί. Ο ένας παράγοντας είναι πότε ακριβώς θα πιάσουμε το ζυζάνιο, να είναι νωρίς σε στάδιο. Και ο δεύτερος είναι να γίνουν 2 εφαρμογές, ώστε σε περίπτωση αναβλάστησης να μπορούμε να πιάσουμε όλα τα ζυζάνια. Ακριβώς, Μαριάννα. Είναι οι κύριοι παράγοντες και οι σημαντικοί για την επιτυχία και να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Έχουν γίνει και αρκετά πειράματα όσον αφορά την συνδυαστικότητα του Βερέστα. Μίλησέ μας λίγο για αυτά τα πειράματα και τι έδειξαν. Για την ταυτόχρονη καταπολέμηση των πλατύφυλλων και των κυπεροειδών ζυζανίων στην καλλιέργεια του ρυζιού, έγιναν πειράματα συνδυαστικότητας του Βερέστα με όλα τα πλατύφυλλοκτώνα αγοράς. Είδαμε σε σκευάσματα, σε συνδυασμό με το Βερέστα, ότι είχαμε άριστα αποτελέσματα, άριστη συνδυαστικότητα, όπως για παράδειγμα σκευάσματα μπενταζόν MCPA. Ωστόσο, πρέπει να αναφέρω ότι καλό είναι να αποφεύγεται η χρήση του Βερέστα σε συνδυασμό με σκευάσματα με δραστικές ουσίες, όπως το προπανίλ και το τρικλοπύρ. Άρα δοκιμάσαμε όλα τα σημαντικά πλατυφυλλοκτώνα της αγοράς. Υπάρχει στο σύνολο μία άριστη συνδυαστικότητα του Verest, με πολύ λίγες εξαιρέσεις, τις οποίες όμως τις γνωρίζουμε πολύ καλά, ώστε να δώσουμε τις σωστές οδηγίες. Οδηγίες και συμβουλές όποτε χρειαστεί. Ευχαριστούμε πολύ, Καλλιόπη. Ευχαριστώ εγώ. Μπάμπη, ποιος είναι ο τρόπος δράσης του νέου ζυζανιοκτώνου Verest? Το ζυζανιοκτώνο Verest, Δημήτρη, περιέχει το δραστικό συστατικό cycloxidine, το οποίο ανήκει στη χημική ομάδα των οξυμών. Το cycloxidine απορροφάται από τα φύλλα και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μεριστοματικών ιστών των ευαίσθητων ζυζανίων. Πιο συγκεκριμένα, σε βιοχημικό επίπεδο, το cycloxidine παρεμποδίζει την καρποξυλάση του ακετυλοσυνέζυμου α στη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων. Και ποια είναι η δόση εφαρμογής του? Η δόση εφαρμογής του Verest είναι 250 σεσέ το στρέμμα μαζί με 0,5% του επιφανειοδραστικού DAS. Και θα πρέπει να γίνει υποχρεωτικά σε 2 δόσεις. Δηλαδή 250 σεσέ συν 250 σεσέ σε σπαστή εφαρμογή. Ωραία. Εξήγησε μας τώρα πότε πρέπει να εφαρμόζεται το Verest. Η πρώτη εφαρμογή του Verest πρέπει να γίνει σε μικρό στάδιο ανάπτυξης των ζυζανίων. Η δεύτερη εφαρμογή γίνεται αργότερα και έρχεται συμπληρωματικά της πρώτης για να εξοντώσει τα νεότερα ζυζάνια τα οποία θα φυτρώσουν στο ενδιάμεσο διάστημα. Τι έδειξαν από την εμπειρία σου τα πειράματα αποτελεσματικότητας με το Verest? Το Verest, Δημήτρη, έδειξε αποτελεσματικότητα μέχρι 100% στα φυτρωμένα ζυζάνια. Και όταν λέω φυτρωμένα ζυζάνια, δεν εννοώ μόνο το κόκκινο ρύζι, το οποίο είναι ο βασικός στόχος, αλλά και όλα τα δύσκολα αγροστόδη ζυζάνια, όπως είναι η μουχρίτσα, η λεπτοχλώα και η λέρζια. Συνεπώς, Μπάμπη, θα λέγαμε ότι το ζυζανιοκτώνο Verest με τις νέες ποικιλίες Provisia εξασφαλίζουν άριστο έλεγχο του κόκκινου ρυζιού και των σημαντικών αγροστοδών ζυζανίων που απασχολούν το ρύζι και επιπλέον έχει δείξει άριστη εκλεκτικότητα και ευελιξία στη χρήση ανεξάρτητα από το στάδιο της καλλιέργειας. Πολύ σωστά, Δημήτρη. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι το οποίο το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Το Verest έχει διαφορετικό μηχανισμό δράσης από τα ιελές ζυζανιοκτώνα και αυτό αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη διαχείριση της ανάπτυξης ανθεκτικότητας των συγκεκριμένων ζυζανίων. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήσουν πολύ κατατοπιστικός. Δημήτρη, ποια είναι η ποικιλία ρυζιού που δοκιμάσαμε με το σύστημα Provisia στην Ελλάδα? Η νέα μακρύσπερμη ποικιλία PVL-024 Lungo Big Cristallino είναι η νέα ποικιλία ρυζιού
που δοκιμάσαμε φέτος στην Ελλάδα για να υποστηρίξουμε το σύστημα Provisia. Ποια είναι τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της? Είναι ένα φυτό σκούρο πράσινο με μακρύ λογχοειδές φύλλο. Έχει πολύ ισχυρό κορμό, έχει πολύ δυνατό στέλεχος, χαρακτηριστικό που της δίνει τη δυνατότητα να μην πλαγιάζει ακόμη και στο τέλος της συγκομιδής όταν το φυτό είναι φορτωμένο. Αυτό που είδαμε την προηγούμενη χρονιά είναι ότι εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθήκων το σύνολο των ρυζιών των περιοχών είχε πλαγιάσει εξαιτίας των πολύ δυνατών ανέμων που επικρατούσαν. Η PVL-024 δεν εμφάνισε αυτό το φαινόμενο. Επίσης, να πούμε ότι το ύψος του φυτού στο τέλος της καλλιέργειας δεν ξεπερνάει το 1 μέτρο, ενώ ο αριθμός των αδερφιών είναι 5 με 7. Επομένως, έχουμε ένα μαζεμένο φυτό που δεν πλαγιάζει με ισχυρό στέλεχος. Πόσο γρήγορα αναπτύσσεται? Η αλήθεια είναι ότι είναι ζωηρή ποικιλία. Παράγει πλούσια βιομάζα, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να προτείνουμε πιο φιδωλές λιπάνσεις, κατά περίπτωση σε κάποια χωράφια. Σημαντικό αυτό, γιατί υπάρχει και το κόστος της λίπανσης. Ο βιολογικός κύκλος. Πώς είναι ο βιολογικός κύκλος, πόσο διάστημα έχει δηλαδή, πόσες μέρες? Στη χρονιά που πέρασε, ο βιολογικός κύκλος στην Ελλάδα ήταν 145 ημέρες, με μία πυκνότητα σποράς 14 με 18 κιλά το στρέμμα. Η άνθηση από την ημέρα σποράς 95 μέρες. Αυτό που παρατηρήσαμε είναι ότι υπάρχει μία καθυστέρηση στο φούσκωμα και στην έκπτυξη της ταξιανθίας. Αυτό αργότερα το ξεπερνάει, ενώ στην αρχή δίνει την αίσθηση της οψιμότητας, μετά κερδίζει το χαμένο έδαφος και τελικά συγκομίζεται όπως όλα τα ρύζια της περιοχής. Πολύ σημαντικό. Πώς πήγαν αλήθεια οι αποδόσεις? Οι αποδόσεις τη χρονιά που πέρασε θα τολμούσα να πω ότι ήταν εξαιρετικές. Ο συνδυασμός της πολύ στοχευμένης ζυζανιοκτονίας, καθώς και των εξαιρετικών αγρονομικών χαρακτηριστικών της ποικιλίας, έδωσε στο τέλος συγκομιδή της τάξης των 1.000 κιλών με 14% υγρασία και βιομηχανική απόδοση 65%. Εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Επομένως, συνολικά, πώς ταιριάζει η PVL-024 στην Ελλάδα? Η αλήθεια είναι ότι είναι μια πολύ εύκολα διαχειρίσιμη ποικιλία. Σε επίπεδο παραγωγού, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα περισσότερο από αυτό που έκανε τα προηγούμενα χρόνια με τα ρύζια που καλλιεργούσε. Δεν του προσθέτει επιπλέον εργασία, ούτε περισσότερες υποχρεώσεις. Η παραγωγή που καλλιέργησαν την προηγούμενη χρονιά PVL-024 θα την επιλέξουν όχι μόνο εξαιτίας της δυνατότητας που έχουν να καθαρίσουν το χωράφι τους από το κόκκινο ρύζι, αλλά και σαν μια ποικιλία η οποία είναι πολύ παραγωγική, έχει μεγάλη ζήτηση από την αγορά και τη βιομηχανία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε για την πολύ διεξοδική παρουσίαση της ποικιλίας PVL-024 και τα υπόλοιπα θα τα δούμε στους αγρούς. Ευχαριστούμε. Το σύστημα παραγωγής ρυζιού της BASF δίνει λύση στο σοβαρό πρόβλημα του κόκκινου ρυζιού, ενισχύοντας έτσι την ποιότητα και την απόδοση της καλλιέργειας σε όλα τα επίπεδα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προστατεύσουμε τη νέα τεχνολογία, ώστε αυτή να είναι βιώσιμη, ακολουθώντας πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Πάμε τώρα στο στούντιο να ακούσουμε από τη Σοφία και τον Δημήτρη περισσότερες λεπτομέρειες για τους κανόνες αυτούς. Πάμε τώρα να δούμε τι χρειάζεται να κάνουμε προκειμένου να προστατέψουμε τη νέα τεχνολογία και να εξασφαλίσουμε τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητά της. Βασική προϋπόθεση γι' αυτό είναι η χρήση πιστοποιημένου σπόρου. Ο πιστοποιημένος σπόρος είναι φυτογενομικά ελεγμένος και απαλλαγμένος από σπόρους κόκκινου ρυζιού, γεγονός που αποτελεί ένα από τα βασικότερα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του. Επιπλέον, είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε το κατάλληλο ζυζανιοκτόνο, Veresta, μαζί με το επιφανειοδραστικό DAS, ακολουθώντας πάντα δύο διαδοχικές εφαρμογές. Σημαντικό είναι επίσης να εφαρμόζουμε τις κατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές τόσο πριν από τη σπορά, όσο και κατά τη διάρκεια της καλλιέργειας. Πριν τη σπορά, θα πρέπει να γίνονται εργασίες προετοιμασίας και να καταστρέφονται χημικά ή μηχανικά τα υπάρχοντα ζυζάνια. Μια καλή πρακτική είναι η χρήση ενός εγκεκριμένου προφυτρωτικού ή νωρίς μεταφυτρωτικού ζυζανιοκτώνου με διαφορετικό μηχανισμό δράσης από το Veresta, το οποίο θα μειώσει τους πληθυσμούς αγροστοδών ζυζανίων. Επίσης, θα πρέπει να γίνεται συχνή παρακολούθηση της καλλιέργειας για να εντοπίζονται τυχόν λάθη στην εφαρμογή και να διορθώνονται αμέσως.
Σε περίπτωση που κάποιο κόκκινο ρύζι ξεφύγει, θα πρέπει να καταστρέφεται έγκαιρα πριν δώσει σπόρο την επόμενη χρονιά. Δημήτρη, με ποιον τρόπο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες Clearfield και Provisia προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε την ανάπτυξη ανθεκτικότητας των ζυζανίων? Για την καλύτερη διαχείριση των προβλημάτων ανθεκτικότητας των αγροστοδών ζυζανίων, συνιστάται η εναλλαγή στη χρήση της τεχνολογίας Provisia με την τεχνολογία Clearfield ή άλλες καλλιέργειες όπου είναι αυτό δυνατό. Συστήνουμε τριετή κύκλο εναλλαγής τεχνολογίας των ποικιλιών με την καλλιέργεια μυψισποράς όπως βαμβάκι, καλαμπόκι, χειμερινά σιτηρά και άλλες. Δεν θα πρέπει να καλλιεργούνται για περισσότερα από 2 συνεχόμενα έτη στο ίδιο χωράφι ποικιλίες με την τεχνολογία Provisia. Μετά την καλλιέργεια ποικιλιών Provisia, για να αποφευθεί η διασταύρωση μεταξύ των φυτών εθελοντών Provisia με κόκκινο ρύζι, συνιστάται να καλλιεργηθεί μια ποικιλία Clearfield μέσου πρώιμου κύκλου, πραγματοποιώντας ταυτόχρονα ψεύδο σπορά και καταστρέφοντας με χημικά ή μηχανικά μέσα τα ζυζάνια που υπάρχουν πριν από τη σπορά. Πολύ χρήσιμες συμβουλές, Δημήτρη. Η διαχείριση του κόκκινου ρυζιού είναι μια υπόθεση εξαιρετικά δύσκολη για τον καλλιεργητή και σε συνδυασμό με την αναπόφευκτη ανάπτυξη ανθεκτικών πληθυσμών σε ζυζανιοκτώνα, καθιστά απαραίτητη τη συνδυασμένη εφαρμογή των πρακτικών και μεθόδων που αναφέραμε. Στην BASF συνεχίζουμε την εντατική έρευνα για την αντιμετώπιση προβλημάτων ανθεκτικότητας και την τεχνική υποστήριξη σε κάθε βήμα των καλλιεργητών. Σε συνεργασία με παραγωγούς και το Ινστιτούτο Έρευνας της BASF στην Ουτρέρα, Ισπανίας, παρακολουθούμε οριζόνες για τον εντοπισμό ύποπτων αγροστοδών ζυζανίων που ξεφεύγουν της ζυζανιοκτονίας. Τα ζυζάνια αυτά ελέγχονται για πιθανή ανάπτυξη ανθεκτικότητας, αλλά και την ενδεδειγμένη ζυζανιοκτονία που πρέπει να εφαρμοστεί για την καταπολέμησή τους. Το σύστημα παραγωγής Provisia έρχεται για να δώσει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα του κόκκινου ρυζιού και στη διαχείριση των αγροστοδών ζυζανίων. Σε συνδυασμό με το σύστημα παραγωγής Clearfield, μπορεί να προσφέρει στον παραγωγό ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας των ζυζανίων, ενώ συμβάλλει στη βελτίωση των αποδόσεων της καλλιέργειας. Ευχαριστούμε, Σοφία. Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος της διαδικτυακής μας συνάντησης. Γνωρίσαμε το Provisia, το νέο σύστημα παραγωγής στην καλλιέργεια του ρυζιού, μέσα από ξεχωριστές συζητήσεις και από παρουσιάσεις της ομάδας της BASF. Ας συνοψίσουμε. Ήρθε η στιγμή να απαντήσουμε τις ερωτήσεις σας και να ακούσουμε τα σχόλιά σας. Μπορείτε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας μέσω το chat του Zoom ή και να ανοίξετε το μικρόφωνο σας ή και την κάμερά σας, ώστε να σας ακούσουμε και να σας δούμε. Ας ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις που έχουμε ήδη λάβει. Σοφία, θα υπάρξουν και άλλες ποικιλίες Provisia τα επόμενα χρόνια και ποιες? Ναι, Μαριάννα. Προγραμματίζουμε σίγουρα μέσα στα επόμενα χρόνια να υπάρξουν και άλλες ποικιλίες Provisia, να ενισχύσουμε το χαρτοφυλάκιό μας και σε αυτή την τεχνολογία. Συγκεκριμένα, ήδη από φέτος πρόκειται να δοκιμάσουμε στην Ελλάδα, σε αποδεικτικούς αγρούς, και την ποικιλία Provisia PVL-136. Πρόκειται για μια μακρόσπερμη ποικιλία τύπου Long B, η οποία θα είναι πιο πρώιμου βιολογικού κύκλου σε σχέση με την PVL-024. Και φυσικά μέσα στα επόμενα χρόνια, στο άμεσο μέλλον, αναμένουμε και άλλες ποικιλίες Provisia και από διαφορετικές κατηγορίες ρυζιού, μεσόσπερμες, μακρόσπερμες α, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε όσο γίνεται περισσότερο στις ανάγκες της αγοράς και του παραγωγού. Άρα η ποικιλία Provisia PVL-024 που λανσάρουμε φέτος είναι η πρώτη αρχή
στην τεχνολογία Provisia και θα συνεχίσει η ανάπτυξη και άλλων ποικιλιών και τοποθέτηση άλλων ποικιλιών στην ελληνική αγορά. Ακριβώς, Μαρία. Ωραία, ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στη δεύτερη ερώτηση. Τι προτείνετε στην περίπτωση που μετά τις δύο εφαρμογές του Veresta υπάρχουν φυτά κόκκινου ρυζιού που έχουν ξεφύγει? Δημήτρη. Όπως παρουσιάστηκε και προηγουμένως, θυμίζω εδώ ότι θα πρέπει τα φυτά που έχουμε, χρειάζεται να έχουμε μία παρατήρηση της καλλιέργειας, δεν την αφήνουμε μόνη της, φυσικά η παραγωγή το ξέρουν αυτό, θα πρέπει να αφαιρούνται τα ζυζάνια αυτά ή με μηχανικό τρόπο ή με μία τοπική εφαρμογή, π.χ. glyphosate, ούτως ώστε, και έγκαιρα, ούτως ώστε να μην παράξουν σπόρο και να μην διασταυρωθούν. Και άρα στην περίπτωση που ξεφύγει κάτι, είτε μηχανικά, είτε με μια ακριβώς, τοπική ακριβώς. Υπάρχουν, εφαρμογή. Είναι γνωστές αυτές οι μέθοδοι, ναι, σωστά. Ωραία. Πρέπει να είναι alert ο παραγωγός, να είναι σε εγρήγορση, να παρέμβει. Να το εντοπίσει εγκαίρως ώστε να παρέμβει. Ακριβώς. Ωραία, ξεκάθαρο. Θα υπάρξει τοπική σποροπαραγωγή του Provisia, της ποικιλίας PVL024 σε αυτή την περίπτωση? Ναι, ναι, Μαριάννα. Προγραμματίζουμε για φέτος τοπική σποροπαραγωγή. Τόσο της ποικιλίας PVL024 όσο και ποικιλιών Clearfield. Στόχος μας είναι να έχουμε κάποιες ποσότητες σε πολύ διαφορετικό επίπεδο από φέτος για του χρόνου. Ωραία. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να επενδύσουμε ως εταιρεία στην τοπική σποροπαραγωγή, ώστε να μπορέσουμε η τεχνολογία αυτή να απλωθεί όσο περισσότερο γίνεται στην ελληνική αγορά. Βεβαίως. Μέχρι πόσα χρόνια μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία Provisia στο ίδιο χωράφι? Η τεχνολογία Provisia μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μέγιστο για 2 συνεχόμενα έτη στο ίδιο χωράφι. Όπως αναφέρθηκε, στη συνέχεια θα πρέπει να γίνεται εναλλαγή είτε με κάποια ποικιλία τεχνολογίας Clearfield είτε με κάποια άλλη καλλιέργεια αμύψης σποράς όπως βαμβάκι, καλαμπόκι, χειμερινά σιτηρά. Και υπάρχει και μία ερώτηση η οποία έχει να κάνει με το βαμβάκι. Σε περίπτωση που υπάρχει αμύψης σπορά με το βαμβάκι, τι κάνουμε για τη ζυζανιοκτονία των αγροστόδων ζυζανίων? Σε αυτή την περίπτωση, αυτό είναι ένα καλό σενάριο, όπου μπορεί δηλαδή ο παραγωγός να κάνει μια καλλιέργεια, να σπάσει τον κύκλο με το ρύζι και να βάλει μια καλλιέργεια ανοιξιάτικη, όπως το βαμβάκι, γιατί έχει ζυζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Εδώ, ζυζανιοκτόνα εδάφους που χρησιμοποιούνται με ελαφριά ενσωμάτωση, όπως είναι το πεντιμεθαλίν, όπως είναι το σμετολάχλο, αγροστοδοκτόνα δηλαδή με πλήρες φάσμα, μπορούν να ελέγξουν ικανοποιητικά και το κόκκινο ρύζι που θα βγει μετά ή φυτά εθελοντές του ρυζιού. Επομένως, έχουμε τη δυνατότητα και φυσικά και τα αγροστόδη, τις μουχρίτσες που μπορεί να βγουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι εάν υπάρχουν αστοχίες λόγω ζυζανιοκτονίας στο βαμβάκι, καλό είναι και πάλι εδώ να μην χρησιμοποιηθεί ένα μεταφυτρωτικό αγροστοδοκτόνο της ίδιας ομάδας. Φυσικά αυτό όμως δεν είναι, μπορεί να συμβεί, αλλά δεν είναι συνηθισμένο, διότι τα ζυζανιοκτόνα εδάφους ελέγχουν πολύ καλά στις πλήρεις δόσεις, όταν γίνει σωστά η εφαρμογή, άρα μπορεί να δώσει μια πάρα πολύ καλή λύση. Άρα υπάρχουν τα κατάλληλα εργαλεία ώστε η αμυψισπορά βαμβακιού ρυζιού να δώσει άριστα αποτελέσματα για τα ζυζάνια, τα αγροστόδη. Μπράβο. Ακόμα και στο καλαμπόκι, το οποίο είναι επίσης μια δημοφιλής φέτος και πιθανώς και τα επόμενα χρόνια, και εκεί έχουμε ζυζανιοκτώνα εδάφους, δηλαδή με τα σπαρτικά, τα οποία, όπως για παράδειγμα το Μοντέτ, έτσι, με βάση από πλευράς BSF, με βάση τη μεθέναμιντ P. Υπάρχουν εγκρίσεις ζυζανιοκτώνων, υπάρχουν τρικετώνες ή μείγματα, που μπορούν να προτιμηθούν και καλό είναι να προτιμηθούν σε σχέση με σε δεύτερη φάση ή να μην γίνει σε αυτή την περίπτωση ALS ζυζανιοκτώνο. Είναι καλύτερο να χρησιμοποιηθούν, υπάρχουν δηλαδή λύσεις και σε αυτή την περίπτωση. Με διαφορετικό τρόπο δράσης και πολύ καλή αποτελεσματικότητα τόσο στο κόκκινο ρύζι που μπορεί να βγει, αλλά και στα υπόλοιπα αγροστόδη ζυζάνια. Ωραία, ξεκάθαρο, Δημήτρη. Έχουμε άλλη μία ερώτηση. Η ανάπτυξη του ολοκληρωμένου συστήματος Provisia ξεκίνησε το 2014 και συμπληρώνει ήδη 8 χρόνια, σχεδόν R&D. Η ανάπτυξη του συστήματος βρίσκεται κοντά στην τελειοποίησή της ή επικίνεται
επίκυντες, συγγνώμη, καινούργιες βελτιώσεις. Εδώ μπορώ να αναφέρω, αν κατάλαβα καλά, ότι το χαρακτηριστικό προβίζια, το οποίο είναι αποκλειστικής χρήσης από την BASF, ενσωματώνεται σε καινούργιο υλικό, όπως είπε και η Σοφία. Άρα θεωρούμε ότι αυτό έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι συμπεριφέρεται εξαιρετικά από άποψη εκλεκτικότητας και αποτελεσματικότητας στα ζυζάνια, αλλά και εκλεκτικότητας. Επομένως, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάποιο κάτι άλλο. Είναι αυτό το χαρακτηριστικό το οποίο θα είναι διαθέσιμο σε υλικό γενετικό. Ναι, ακριβώς. Άρα η έρευνα και η ανάπτυξη όσον αφορά το χαρακτηριστικό προβίζια, τη τεχνολογία προβίζια, είναι σταθερό, έχει ολοκληρωθεί. Αυτό το οποίο συνεχίζει να επενδύει η εταιρεία είναι το κομμάτι της ανάπτυξης των νέων ποικιλιών, ακριβώς, νέου γενετικού υλικού, όπως σημείωσε πρωτήτερα και η Σοφία. Ναι. Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή έχουμε απαντήσει τις ερωτήσεις που δεχτήκαμε στο chat. Πολύ ευχαρίστω αν κάποιος θέλει να ανοίξει το μικρόφωνο του ή να ανάψει την καμερά του και να κάνουμε κάποια συζήτηση, να απαντήσουμε ερωτήσεις, να ακούσουμε τα σχόλιά σας. Φαίνεται ότι ήταν όλα ξεκάθαρα. Ναι, φαίνεται ότι όλα ήταν ξεκάθαρα. Αυτό είναι σίγουρα πάρα πολύ θετικό. Σε αυτό το σημείο τότε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συμμετοχή σας. Να σας ευχαριστήσουμε φυσικά για τη συνεργασία. Κάποιος όλα αυτά. Θέλει να πει, όχι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Με συγχωρείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Έχω μια ερώτηση και εγώ. Στο δεν αναφέρεται. Υπάρχει κάπου που μπορούμε να συμβαίνει. Αν κατάλαβα καλά, η ερώτηση είναι αν μπορούν να μπουν ποικιλίες ρυζιού που είναι συμβατικές μετά από καλλιέργεια προβίζια ή προβίζια Clearfield. Ωραία. Ναι, βεβαίως μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη συνέχεια. Μετά από αυτό το κύκλο που είπαμε, ο οποίος είναι τουλάχιστον τριετής, δηλαδή με δύο συν ένα, δύο προβίζια, ένα Clearfield ή εναλλαγές, μετά μπορεί να χρησιμοποιηθεί μία άλλη ποικιλία ρυζιού, εφόσον έχουμε καταφέρει να ελέγξουμε σε σημαντικό βαθμό το πρόβλημα του κόκκινου ρυζιού κυρίως, αλλά και άλλων ζυζανίων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα εκλεκτικότητας, αν καταλαβαίνω καλά, στην επόμενη ποικιλία ρυζιού που θα καλλιεργηθεί. Δεν υπάρχει. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί την τρίτη χρονιά ή την τέταρτη ή την επόμενη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα πρόβλημα. Απαντήθηκε η ερώτηση. Ναι, γιατί δεν... Ωραία. Και μια δεύτερη ερώτηση. Φυσικά. Είπατε να αποφεύγουμε ή να δείξουμε το προφανή διαγώμε το βέβαιο. Αυτό εννοείται να μην συνδυάζεται ή δεν πρέπει καθόλου στην καλλιεργητική περίοδο να μην χρησιμοποιείται. Όχι, αφορούσε η σύσταση να μην συνδυάζεται στο βιτίο ταυτόχρονα. Προφανώς, σε ένα πρόγραμμα εφαρμογής ζυζανιοκτώνων μπορεί το προπανίλ να χρησιμοποιηθεί αργότερα όπως χρησιμοποιείται προς το τέλος. Ναι, μαζί να μην μπουν, όχι μέσα σε ένα πρόγραμμα διαδοχικών εφαρμογών. Ξεκάθαρο. Και εμείς. Κάποια άλλη ερώτηση, σχόλιο. Κάποιος που θα ήθελε και εκείνος να ανοίξει το μικρόφωνο του και να μας μιλήσει. Θα δώσω λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί την προηγούμενη φορά νιώθω ότι ήμουν πολύ γρήγορη και δεν θα το ήθελα. Μάλλον δεν έχουμε. Που έσπασε ο πάγος. Άρα, από τη στιγμή που φαίνεται ότι προς το παρόν έχουμε απαντήσει όλες σας τις ερωτήσεις, μένει εκ μέρους της ομάδας της BASF να
Σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας, φυσικά για τη συνεργασία σας όλα αυτά τα χρόνια. Μαζί στηρίζουμε μία από τις σπουδαιότερες δουλειές στον κόσμο, τη Γεωργία. Σας ευχαριστούμε πολύ και στο επανειδήν. Καλό βράδυ. Life. It's like riding a bicycle. To keep your balance, you have to keep moving. But in today's world, that's not so easy. When life sometimes seems so out of balance, as extreme as our climate. When there's not enough food for some, and far too much for others. We all want balance, at home, at work, in our diet, and especially in nature. Because caring for the land and the well-being of people is an act of balance like no other. Balancing supply, demand, the environment, and making a living. Well, what if it's about changing our thinking? What if it's asking the right questions, as well as finding the right answers, and knowing that the first solution is never the last one? What if balance is about making sure we don't do too much, or too little? What if it's understanding challenges and seeing opportunities in equal measure and taking them on with creativity and courage? What if balance is never standing still, but still finding time to pause, to think, to learn, generating new ideas with pride and knowing when to listen with humility? Is innovation the answer? What if balance is working with nature, as well as working for it, season after season, generation after generation? Knowing that an idea is just an idea until it's proven in the field. What if it's doing the right thing, not the easy thing? And recognizing that none of us can solve everything on our own. The needs of feeding our planet and caring for it depend on the balance of everyone pulling together, trusting each other, respecting each other, because this is how life works. Sometimes it's tough. Sometimes it's exhilarating and amazing. But we must never stop. So like riding that bicycle, we'll keep moving forward, finding the right balance for success, for farmers, for agriculture, and for future generations. BASF. We create chemistry.